Εσύ είχε πάρει τίποτα το αυτί σας? Βέβαια έχουμε βγάλει το αυτί. Όχι, εγώ σε μυστικές συναντήσεις ούτε παίρνει το αυτί μου, ούτε γνωρίζω. Να. Αλλά θέλω να πω ότι μία εφημερίδα έγκυρη όπως είναι η εφημερίδα των συντακτών, που κάθε άλλο παρά σε fake news μας έχει συνηθίσει. Είναι αδύνατο να βγει, θεωρώ, με τέτοιο πρωτοσέλιδο χωρίς να έχει έγκυρο ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο το πρωτοσέλιδο, είναι πάρα ξέρω, πολύ ναι, μεγάλο το ρεπορτάζ. Ναι, λέω ότι πολύ περισσότερο ότι το έχει πρωτοσέλιδο. Ειδικά από μια εφημερίδα της οποίας γνωρίζουμε την εγκυρότητα των ρεπορτάζ. Δεύτερον όμως, ας αφήσουμε την εφημερίδα. Μάθαμε μετά από κάποιους μήνες για τη συμφωνία των Πρεσπών ότι ο κύριος Μητσοτάκης δι' αντιπροσώπου είχε μυστική συμφωνία με τον κύριο Ζάεφ. Μάθαμε επίσης... Γιατί σε συναντήσεις, κυρία Σπυράκη, με τον κύριο Ακριβώς. Ζάεφ, συμφωνία ή κάποιες συναντήσεις στο... Μυστικές συναντήσεις, είπα συμφωνία, συγγνώμη, ναι, λάθος. Μυστικές συναντήσεις. Μάθαμε άλλες φορές για άλλα θέματα που αφορούσαν την οικονομική πορεία της χώρας και την προσπάθεια κλεισίματος αξιολογήσεων κλπ. Της κυβέρνησης, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ή οι άνθρωποι του κυρίου Μητσοτάκη είχαν φανερές, μισοφανερές ή μυστικές συναντήσεις με ανθρώπους, κλειδιά για τη συμφωνία της Ελλάδας, για τις αξιολογήσεις κλπ. Εδώ τίθεται ένα θέμα. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία για μείζωνα ζητήματα αυτής της χώρας να μην βγαίνει στο δημόσιο διάλογο, να μην διεκδικεί αυτό που θεωρεί σωστό πολιτικά, ιδεολογικά, αλλά να κάνει μυστικές συναντήσεις για να τορπιλήσει οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης να επιλύσει χρόνια ζητήματα. Γιατί όμως λέτε δεν βγαίνει στο δημόσιο διάλογο, αφού γιατί... σε κάθε θέμα εκφράζει ναι. την αντίρρησή της σχεδόν. Εδώ τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε μην κλείσετε συμφωνία με αυτόν, είναι άθεος. Άρα να το κάνετε με μένα που είμαι χριστιανός. Είχε πάει η κυρία Σπυράκη στον κύριο Ζάεφ. Θυμόσαστε τι έγινε τότε όταν μαθεύτηκε, αλλά μαθεύτηκε μετά από πολλούς μήνες. Μην κλείσετε συμφωνία με αυτόν. Περιμένετε να έρθουμε εμείς να κλείσουμε συμφωνία. Εδώ πρέπει κάτι να μας προβληματίσει πάρα πολύ έντονα σε αυτή τη χώρα. Χάνουμε λίγα επεισόδια. Θέλω να πω εδώ πέρα ακούμε για μια συνάντηση η οποία έγινε... Πιθανώς στην Αρχιεπισκοπή, όπου του ζήτησε. Όχι, πιθανώς. Έχει πληροφορίες μέσα. Λέει στην Αρχιεπισκοπή το πρωί, μία μέρα πριν το κοινό ανακοινωθεί. Πρωί-πρωί, ναι. 8 το πρωί, νομίζω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αν έγινε, πώς έγινε, αλλά σας λέω. Το ρεπορτάζ είναι ένα θέμα, αλλά το να σκεφτόμαστε εμείς ως πολίτες είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε σειρά συναντήσεων, μυστικών συναντήσεων, που τορπιλίζουν την προσπάθεια της κυβέρνησης για χρόνια ζητήματα. Δεν κάτι πάντως, για εθνικού επίπεδου. Δημοσιογραφικά ζητήματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Πολιτικά όχι, θα έλεγα, αλλά δημοσιογραφικά έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα εδώ μιλάμε για μια συμφωνία που εμείς μέχρι την ώρα των ανακοινώσεων δεν ξέραμε η δημοσιογραφική πιάτσα αν θα γίνουν και ανακοινώσεις. Γιατί είχαν υπάρξει και μυστικές συμφωνίες εντατικές, όπως και μετά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε. Τρία χρόνια. Δουλεύετε. Αλλά φαίνεται πως ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης είχε ακούσει για αυτή την συμφωνία πριν ακούσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Πώς γίνεται αυτό? Προφανώς είχε ακούσει, εάν πράγματι είχε πάει, αν δεν το διαψεύσει μάλλον. Είστε πολύ προσεκτικοί, ναι. Ναι, είμαι προσεκτική. Είστε πολύ προσεκτικοί, ναι. Εμείς ρωτάμε χωρίς να... Όχι, και καλά κάνετε, είσαστε δημοσιογράφοι, αλλά σας λέω... Για μένα είναι σχεδόν βέβαιη η μυστική συνάντηση, γιατί έχει συνηθίσει έτσι η Νέα Δημοκρατία να πηγαίνει να κάνει μυστικές συναντήσεις και να λέει μην το κάνετε τώρα, κάντε το αύριο, που θα έρθουμε οι μόνιμοι και νόμιμοι ιδιοκτήτες αυτού του κράτους, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εδώ όμως θέλω να πω κάτι, ότι πρέπει να μας προβληματίσει το ότι ο κύριος Μητσοτάκης αμέσως μετά την εξαγγελία της συμφωνίας από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο βγαίνει και τη χαιρετίζει ασμένος, με τα χαράς κλπ. Αμέσως μετά, μερικές μέρες μετά, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία εναντίον της συμφωνίας. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι συμβαίνει που δεν επιτρέπει σε αυτή τη χώρα να προχωράει ποτέ μπροστά. Όταν λέμε συμφωνία εκκλησίας-πολιτείας, διακριτή ρόλη εντελώς,
σημαίνει πάνω απ' όλα κόβονται οι γκρίζες ζώνες ανάμεσα στην πολιτεία και στην εκκλησία. Δηλαδή δεν επιτρέπει πια μία συμφωνία όπου είναι όλα τα χαρτιά στο τραπέζι, όπου ο καθένας ξέρει το ρόλο του και είναι διακριτός αυτός ο ρόλος, δεν επιτρέπονται οι υπόγειες διαδρομές. Προφανώς, προφανώς εδώ, προφανέστατα και δεν χρειάζεται κανένα ρεπορτάζ να μας το εξηγήσει, κάποιοι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, με κάποιους ιεράρχες του ίδιου ιδεολογικού και πολιτικού προσανατολισμού, προσπάθησαν να τορπιλήσουν, βεβαίως. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Σαμαράς. Ό,τι έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πείτε μου λοιπόν, αυτή η χώρα μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά με μια τέτοια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία θέλει κιόλας, επιδιώκει να κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, βεβαίως πρέπει να επιληθεί το μακεδονικό, σύνθετη ονομασία κλπ. Και αμέσως μετά κάτι γίνεται. Κυρία Λαμπροστοπούλου, εγώ θέλω να κάνω το εξής, γιατί μια ερώτηση ακόμη, γιατί έχασα και εγώ επεισόδια. Εφόσον λοιπόν ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει μυστικές συναντήσεις με το ΖΑΕΒ, κάνει μυστικές συναντήσεις, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί ή όχι, με τον Αρχιεπίσκοπο. Έκαναν στελέχη τις μυστικές συναντήσεις με οικονομικούς παράγοντες στην Ευρώπη. Γιατί δεν έχετε φέρει στη Βουλή, γιατί δεν έχετε εξηγήσει στη Βουλή, ζητήσει εξηγήσει στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία? Πάρα γιατί δεν το λέτε συνεχώς. Πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Εσείς πάρα πολλές φορές. Γιατί για τις συναντήσεις Πυράκη-Ζάεφ δεν μιλήσαμε, δεν φωνάξαμε. Θα σας πω κάτι. Έχει δικαίωμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο? Φυσικά. Βεβαίως και έχει. Προφανώς και έχει, και να τον συναντήσει όσες φορές θέλει. Θέλει να βάλαμε τον συναντήσει. Βάλαμε την λέξη μυστικές, γι' αυτό σας λέω. Να σας πω κάτι. Ακόμα και μυστικές να είναι οι συμφωνίες. Μπορεί, βεβαίως και μπορεί. Οι συναντήσεις. Τι με έχει πιάσει με τις συμφωνίες? Έχει καρφωθεί στο μυαλό μου η συμφωνία. Μπορεί, βεβαίως και μπορεί. Το θέμα είναι ότι αυτές οι μυστικές συναντήσεις γίνονται μονίμως για να τορπιλιστεί κάτι που η ίδια η Νέα Δημοκρατία δημοσίως παραδέχεται ότι είναι σε εκκρεμότητα πρόβλημα και πρέπει κυρία να επιληθεί. Κυρία Γνωστοπούλου, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο, ναι, από την άλλη πλευρά όμως, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για αυτό το συγκεκριμένο, μας έδωσε και την αφορμή το πρωτοσέλιδο εδώ της εφημερίδας, δεν ξέρουμε πώς θα επαληθευτεί ή όχι. Απ' την άλλη όμως, επειδή είδαμε τι έγινε και την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, στη συνάντηση, ναι, στη διαρκή Ιερά Σύνοδο, στο μάζεμα των ιεραρχών, και είδαμε ότι είναι... εκφράζουν αντίθεση πάρα πολύ από τους ιεράρχες. Πάρα πολύ δεν ξέρω, θα δούμε ποιος θα είναι ο αριθμός. Ναι. Αλλά ότι υπάρχουν αντιρρήσεις και αντιδράσεις και υπάρχουν και κάποιες φωνές που ακούγονται πολύ δυνατά και με ακραία αντίθετη. Και κατηγορούν επίσης, έχουν φτάσει να κατηγορούν και τον Αρχιεπίσκοπο, ότι όλα αυτά έγιναν μυστικά και δεν υπήρχε ενημέρωση. Δηλαδή, αν ζητάμε ενημέρωση αυτή τη στιγμή τι κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ενημέρωση τι κάνει η κυβέρνηση με την Εκκλησία πριν φτάσουμε σε ένα κοινό ανακοινωθέν, είναι το ερώτημα. Εγώ θέλω να πω το τι συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Εγώ δεν μπορώ να έχω λόγο. Άλλωστε είμαι από τους ανθρώπους που διεκδικώ συνεχώς τα της πολιτείας στην πολιτεία και τα της Εκκλησίας στην Εκκλησία. Τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι θέμα της Εκκλησίας. Και αυτό ας το επιλύσουν οι ιεράρχες μεταξύ τους. Εμένα με ενδιαφέρει ότι μετά από διαβουλεύσεις, δεν έκανε κάτι μυστικά μόνη της η κυβέρνηση, μετά από διαβουλεύσεις των δύο, Εκκλησίας και Πολιτείας, εμφανίζεται στο δημόσιο χώρο μία συμφωνία ή ένα προσύμφωνο, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Αντί λοιπόν ο διάλογος να γίνει πάνω σε αυτό, τι βλέπουμε? Υπόγειες διαδρομές από όλες τις μεριές, και εννοώ και από την Εκκλησία και από μερικά πολιτικά κόμματα, κυρίως βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία, υπόγειες διαδρομές όχι μόνο να τορπιλιστεί η συμφωνία, κυρίως όμως να βρεθεί η κυβέρνηση αντιμέτωπη με το χριστεπώνυμο πλήθος. Εκεί υπάρχει πρόβλημα για μένα. Ερώτηση επί της ουσίας, γιατί εξέδωσε μια ανακοίνωση στο Πρωθυπουργικό Γραφείο την Παρασκευή, ναι, και υπάρχει ένα ζήτημα με το μισθολογικό. Και είναι πια ξεκάθαρο. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που βάζουν οι ιερείς και το είδαμε όλοι τι συνέβη. Υπάρχει η απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει κανονικά, καθότι η πολιτεία, όπως λέει, αποφασίζει για αυτά τα ζητήματα. Και άκουγα σήμερα τον κύριο Μητρόπουλο, με τον οποίο κάποτε, καθώς ήταν και στα ίδια
Έδραν, ο οποίος εκπροσωπεί. Ναι, αυτό να το συζητήσουμε πιο μετά. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Ο οποίος εκπροσωπεί ιερείς. Να λέει. Μισό λεπτό, μην κάνει ερώτηση, γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ από την Εκκλησία. Λοιπόν, είναι η Ελίνα Κολύβα στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε επιβεβαίωση ή όχι τη συνάντηση Αρχιεπισκόπου με τον κύριο Μητσοτάκη. Ρεπορτάζ, καλημέρα. 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 Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, δεν επιβεβαιώνει τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο λίγο πριν τι ανακοινώσει. Τη 6η Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν επιβεβαιώνει, σημαίνει ότι διαψεύδει. Δεν επιβεβαιώνει. Αυτό μας είπε. Το λίγο πριν το βάλαμε εμείς ή το λίγο πριν μπήκε από τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου. Δεν σας άκουσα. Το λίγο πριν το είπαμε εμείς ή ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου δεν επιβεβαιώνει τη συνάντηση λίγο πριν τις ανακοινώσεις. Όχι, και εμείς το λέμε. Α, εμείς το λέμε. Εντάξει, για να μπερδευτούμε και μπερδευτεί και τον κόσμο. Εννοεί δηλαδή, για να το καταλάβω, Ελίνα, συγγνώμη, αλλά εδώ έχουμε ένα πρωτοσέλιδο. Δημιουργείται ένα πολιτικό θέμα. Θα το συζητάνε 20 χρόνια τα κόμματα μετά, όπως κάνουν. Θυμούνται ένα θέμα διαβίου όταν προκύπτει. Οπότε η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Το δεν επιβεβαιώνει σημαίνει η Εκκλησία δεν μπαίνει στην διαδικασία να σχολιάσει δημοσιεύματα ούτως ή άλλως ή. Δεν επιβεβαιώνουμε κάτι γιατί δεν έχει συμβεί. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Η ερώτησή μας προς τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου είναι ξεκάθαρη. Αν επιβεβαιώνει τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο και μας απάντησε όχι, δεν το επιβεβαιώνω. Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε θερμά. Ανά πάσα στιγμή και εσύ όπως και ο Γιάννης Τουρπής έχετε προτεραιότητα στην εκπομπή. Όποια νέα πληροφορία έρχεται. Μα συγχωρείτε γιατί το ρεπορτάζ δεν έχει πρέπει να το κάνουμε. Με ενδιαφέρει να κάνουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, υπήρχε ένα ερώτημα το οποίο έμεινε μισό. Λέγαμε ότι είναι κόκκινη γραμμή για πολλούς ιερείς το μισθολογικό. Η κυβέρνηση λέει συνεχίζω κανονικά. Ο κύριος Μητρόπουλος που εκπροσωπεί πολλούς από αυτούς νομικά είπε ότι δεν μπορεί μόνη της να συνεχίσει η κυβέρνηση. Είναι αντισυνταγματικό. Ναι, εγώ να πω ένα πράγμα. Ότι το να λένε οι ιερείς, οι κληρικοί, ότι εγώ αισθάνομαι ανασφάλεια να μην μισθοδοτούμε απευθείας από το κράτος είναι ένα πράγμα. Το να μην μπορεί όμως το κράτος να νομοθετήσει σε σχέση με όλους τους εργαζόμενους τους οποίους πληρώνει, ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Άρα εσείς θα συνεχίσετε μονομερό στο κομμάτι αυτό. Εγώ μένω στην απόφαση, στην ανακοίνωση που έχει εκδώσει το Μαξίμου. Δεν θα πάω παραπέρα. Βεβαίως ετοιμάζεται νομοσχέδιο, θα ετοιμαστεί νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί υπόψη της ιεραρχίας. Mm. Να το δει, να το μελετήσει, να διαβουλευτεί όπως γίνεται με όλα τα νομοσχέδια που οι φορείς, οι αρμόδιοι φορείς το διαβουλεύονται κλπ. Άρα λοιπόν θα δούμε όταν θα ετοιμαστεί το νομοσχέδιο. Άρα και θα εσείς μπορείτε νομοσχέδιο. Δεν είστε σε θέση αυτή τη στιγμή να κρίνετε εάν το θέμα αυτό των 10.000 θέσεων στο δημόσιο θα το πάρει επάνω της η κυβέρνηση και θα το προχωρήσει ακόμη και αν υπάρχει τελική διαφωνία. Εγώ θα έλεγα ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από κάτι άλλο. Οι ιερείς πρέπει να πληρώνονται από το κράτος ή είναι εκκλησιαστική λειτουργή. Οπότε πρέπει να πηγαίνουν να πληρώνονται από την Εκκλησία με εγγύηση του κράτους, με επιχορήγηση, με τον οποιονδήποτε τρόπο. Αλλά ότι δεν αποτελούν δημόσιους υπαλλήλους, αλλά εκκλησιαστικούς λειτουργούς. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που θα μας έκανε να ξεχωρίσουμε και στο κεφάλι μας τη θέση της Εκκλησίας και τη θέση της πολιτείας. Αυτό που λέμε διακριτών ρόλων. Αντί όμως να ξεκινήσουμε από αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα, επιτέλους σε αυτή τη χώρα, επιτέλους, που έχουν γράψει άνθρωποι, έχουν ασχοληθεί, πολύ σοβαρό δυναμικό αυτής της χώρας, που πετάμε τον μπαλάκι κατευθείαν. Είδατε τι έγινε με το που ήρθε αυτό το προσύμφωνο, με το που δημοσιοποιήθηκε. Οι άθεοι θα βγάλουν τις εικόνες, θα κάψουν το σταυρό, θα κάνουν, θα φτιάξουν. Ό,τι έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό δείχνει μη σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Επιμένω γιατί να έχει αντίθετη άποψη. Εγώ θα καταλάβαινε ένα κόμμα να πει εμείς διαφωνούμε. Πώς θα το περάσετε αυτό το νομοσχέδιο να το φέρετε. Γιατί ένα λεπτό για να. Είσαστε πάλι με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είσαστε πάλι οι δύο εταίροι που δεν ξέρω αν κοιτάξτε, έχετε την ίδια γνώμη. Να έρθει το νομοσχέδιο, να το δούμε
Και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε. Θεωρώ ότι μέσα στην Ελληνική Βουλή υπάρχουν άνθρωποι, όπως για τη Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι και για αυτά τα μείζωνα θέματα, όπως είναι των διακριτών ρόλων Εκκλησίας κράτους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτές οι εκκρεμότητες εν έτη 2018 πρέπει να λήξουν. Και πρέπει να λήξουν για ένα λόγο. Είναι αυτό για το οποίο μίλησα στην αρχή. Αυτές οι γκρίζες ζώνες που υπάρχουν ανάμεσα σε θεσμούς, σε φορείς, σε οικονομικά συμφέροντα, αυτές πάνω στις οποίες πάτησε, ήταν πολιτική επιλογή μάλλον, θα έλεγα, συγκεκριμένων κομμάτων για να κυβερνήσουν. Αυτές οι γκρίζες ζώνες μετάθεσης της εξουσίας ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός. Εγώ για παράδειγμα εκλεγόμουν βουλευτή σε μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια και ήθελα να φάω εσάς κύριε Μερτζάνη. Τι έκανα? Έκανα συμφωνία με ένα Μητροπολίτη Πανίσχυρο και έτρωγα τον κύριο Μερτζάνη. Τώρα, γιατί όμως, είχα μεγάλη εκλογική πελατεία. Όμως υπάρχουν και τώρα φωνές. Θέλω να πω, ο κύριος Μιχαλογιαννάκης εξέδωσε και ανακοίνωση. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, εγώ ως γιατρός δεν μπορώ να ξεχάσω ότι μια σειρά από νοσοκομεία έχουν αναγερθεί από την εκκλησιαστική περιουσία. Ένα σχόλιο για το δικό σου συνάδελφο. Μα σας λέω, κύριε Λασκαράτο, το να διαφωνεί κανείς να πει ότι διαφωνώ με αυτό και να το θέσει στο πολιτικό τραπέζι. Υγεία είναι, δημοκρατική υγεία είναι. Το να μεταφέρει όμως τη συζήτηση στο ξεσήκωμα ενός κόσμου σε αυτό που αισθάνεται ως ταυτότητά του, όπως έγινε ακριβώς με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή δεν θα αφήνουν να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, θα κατεβάσουν τη σημαία. Είναι άθεος αν ισχύει αυτό, ότι άσε αυτό τον άθεο, μην κάνει συμφωνία, κάνε με μένα το χριστιανό. Εκεί υπάρχει μείζον πρόβλημα. Εγώ δεν θα έλεγα τίποτα αν η αξιωματική αντιπολίτευση έβγαινε ευθύς εξ αρχής και έλεγε διαφωνώ με αυτή τη συμφωνία. Σε αυτά και σε αυτά. Στην Παλινοδία έχετε το πρόβλημα. Είναι από την Παλινοδία στην Παλινοδία που δείχνει σκοτεινούς διαδρόμους. Δεν μπορούμε να κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε. Ο Νίκος από την αρχή θέλει να ρωτήσουμε την κυρία. Για το άρθρο 16. Για το άρθρο 16 στην Αγματική Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ουσιαστικά κάνουμε και μιλία συμβουλή. Ναι, θα συζητήσουμε γι' αυτό. Πολλές φορές θα υπάρξει ευκαιρία. Γιατί το άρθρο 16 για μας είναι πραγματικά ο προμαχώνας για το δημόσιο χώρο. Γιατί όταν η ανώτατη εκπαίδευση είναι, συμπυκνώνει τη γνώση και την έρευνα, αγαθά τα οποία πρέπει να είναι δημόσια, τότε εκεί δεν μπορεί αυτό να υπονομεύεται με ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες ιδιωτικοποιήσεις ξέρουμε και πώς γίνονται στην Ελλάδα. Και ένα τελευταίο, επειδή βλέπω ότι η κυρία Μιχελιδάκη είχε άγχος με το χρόνο. Όχι, μου μιλάνε στο ακουστικό. Μισό λεπτό, δεν είναι κάτι τελευταίο. Εκεί πριν πάτε σε κάτι τελευταίο. Να ρωτήσω κάτι, εγώ θα κάνω εγώ το δικηγόρο διάβολο τώρα. Ναι, για πες. Γιατί είναι κακό να έρθει κάποιο ξένο και να πληρώσει δίδακτα σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο ή στο Πολυτεχνείο? Ναι. Λοιπόν. Όχι Έλληνα πολίτη. Όπως οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας και πληρώνουν. Να το χοντρίνω λίγο τότε. Μισό λεπτό. Να το χοντρίνω. Να το τελειώσω και χοντρίνω. Γιατί δεν μπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης ή οποιοδήποτε άλλος πολίτης να έρθει στο Πολυτεχνείο, στο Μετσόβιο, το οποίο θεωρείται από τις κορυφές στον κόσμο, γιατί να μην έρθει στο ΕΚΠΑ, στην Ιατρική Σχολή, από τις καλύτερες ιατρικές σχολές, έτσι δεν είναι, και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γιατί να μην έρθουν να πληρώσουν και να σπουδάσουν? Χοντρινέ το και τώρα το χοντρένω. Γιατί τώρα που λέτε ότι είστε έτοιμοι να συνδιαχειριστείτε μια περιουσία με την Εκκλησία, τώρα που οι συνθήκες βοηθούν, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με την Βρετανία. Λέτε, πάμε να πάρουμε εδώ πέρα ένα ωραίο κομμάτι γης, να φτιάξουμε ένα ωραίο κάμπους, να έρθουν άνθρωποι με δίδακτρα και αντί να είναι κέντρο πια το Λονδίνο και όλη η Βρετανία για ξένους φοιτητές, να γίνει χώρα μας που στο κάτω-κάτω η Ελλάδα ως μπραντ συνδέεται με την παιδεία. Να πω ότι ξένους φοιτητές έχουμε στα πανεπιστήμια μας και τώρα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο πληρώνουν αυτοί οι ξένοι φοιτητές. Μεταπτυχιακά τα πληρώνουν και οι Έλληνες. Ναι, δυστυχώς για μένα. Δυστυχώς και το λέω ευθαρσώς. Λοιπόν, στα μεταπτυχιακά πληρώνουν. Στα προπτυχιακά, για να κάνεις ξένα τμήματα, πρέπει να διδάσκουν κάποια αγγλικά. Δεν θα διδάσκουν ελληνικά, εκτός αν γινότανε πιο παλιά και έχουμε ακόμα, που μαθαίνουν παιδιά ελληνικά και έρχονται εδώ με υποτροφίες από το κράτος. Τους έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται. Συν να σημειώσω υποσημείωση για το Πολυτεχνείο, το
το ίδιο το Πολυτεχνείο δεν θέλει πολλούς ξένους φοιτητές, γιατί το είχα συζητήσει όταν ήμουν αναπληρώτρια. Μήπως αντίλεξε, θωριάζουν οι κόκκινες για ένα λόγο. Αλλάζουν εποχές, κυρία Αναστασοπούλου. Αν φοράμε παροπίδες και δεν το βλέπουμε. Κυρία Μιχελιδάκη, οι εποχές αλλάζουν. Το μπροστά τι είναι, καταστρέφουμε τα πανεπιστήμια. Αγοράζουμε μεταπτυχιακούς τίτλους, όπως είδα ως αναπληρώτρια υπουργός παιδείας, αγοράζω ένα μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως. Είστε πανεπιστημιακός. Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό της χώρας. Ποιο δυναμικό, το να ανοίγει οποιοδήποτε θέλει πανεπιστήμιο. Όχι, 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 ή πρέπει να μην πάρει κανένας ή όποιος θέλει. Ξέρετε τι, στην Ευρώπη γιατί δεν επιτρέπεται να ανοίγουν έτσι ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει ο μύθος. Εμείς μιλάμε για ιδιωτικά, δεν μιλήσαμε για ιδιωτικά. Δεν μιλάμε για ιδιωτικά. Γιατί μιλάτε, για μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό. Για να είναι με δίδακτρα, νομικό πρόσωπο δημοσίου. Νομικό πρόσωπο δημοσίου, η Εκκλησία, η ΓΕΣΕ. Μπορούν να ανοίξουν. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Η Εκκλησία έκανε τις εκκλησιαστικές ακαδημίες. Υπάρχει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να ανοίξουν χωρίς αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό που είδαμε πάλι στο Σαββατοκύριακο, επειδή βάλετε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ναι, ήταν άσυλο ιδεών. Αυτό που είδαμε πάλι να συμβαίνει με τις πολλές καταστροφές και μια εικόνα η οποία δεν τιμά αυτούς κυρίως που τα πράττουν. Η αστυνομία δικαίως λέει ότι εμείς περιορίσαμε το πρόβλημα μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν βγήκε προς τα έξω. Όμως από την άλλη δεν μπορούμε να λέμε κάθε φορά αυτό που είναι... περιορίζω μια ένταση, που περιορίζω στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι πρόβλημα όλων των μεγαλοπόλεων και πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Όλων των μεγαλοπόλεων πια βλέπουμε, γίνεται διαδήλωση στο Παρίσι, έχουμε σπασίματα σε όλο το Παρίσι, καταστροφές κλπ. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και όχι με φωτοβολίδες, ό,τι γίνεται. Ναι, κυρία Αναγνωστοπούλου. Παιδιά, φτιάχνετε μία εικόνα, φτιάχνετε αλφαγιώτα, δεν το λέω σε εσάς. Μία εικόνα σαν τα πανεπιστήμια, στα πανεπιστήμια μας, εκεί είμαι από το πρωί ως το βράδυ. Στέλνουν και μηνύματα εδώ πέρα. Ναι. Δεν σας τα διαβάζουμε, δεν έχει ακριβώς νόημα να σας πούμε μοταμό, αλλά λένε ας πούμε ότι η εικόνα στο απειθείτε που είστε και καθηγήτρια και γι' αυτό θλιβερό, σας τα στέλνουν προσωπικά. Ελάτε λέει, να δείτε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Θλιβερότατο. Συμβαίνει δυστυχώς, αλλά αυτό δεν είναι η πραγματικότητα των πανεπιστημίων μας. Σωστά το λέτε. Μήπως θυμόσαστε στα μέσα της δεκαετίας του 90 τι είχε γίνει και πόσες φορές είχε καεί το Μετσόβιο. Τα θυμόμαστε και τα καταστροφές. Εγώ τα κάλυψα και όλα αυτά τα γεγονότα. Τα θυμάμαι. Το θυμόσαστε. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Θα σα το ρωτήσω όπως το νιώθω. Επιχειρησιακά αισθάνομαι. Δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει και πολλά πράγματα. Υπό την έννοια, τι θα πεις δηλαδή. Φέρτε 10 δημιουργίες να κάνουν ντου σε ένα πανεπιστήμιο. Όχι, δεν κάνει ντου. Να το ρωτήσω πώς θέλω, γιατί είναι και λίγο ευαίσθητο το θέμα. Να μην παρεξηγηθούμε. Να μην παρεξηγηθούμε. Και να διαλύσω τους μπαχαλάκηδες εγώ να τους πω έτσι αν είναι 10, 20 ή 100 είναι λίγο περίεργο. Αυτό τώρα είναι και λίγο επιχειρησιακό ζήτημα. Από την άλλη όμως το να νιώθει κανείς ασφάλεια ότι από εδώ, από το κάγκελο και πίσω μπορώ να κάνω ό,τι θέλω γιατί υπάρχει άσυλο, όχι ιδεών, το ξαναλέω, άσυλο στη Μολότοφ. Είναι κάτι το οποίο μας αρέσει. Βεβαίως και δεν μας αρέσει και λέω δυστυχώς όταν γίνονται τέτοια έκτροπα, δυστυχώς. Από την άλλη μεριά, να τα παρουσιάζουμε αυτά ως πραγματικότητα των πανεπιστημίων είναι λάθος, γιατί υπονομεύουμε τα πανεπιστήμια και οι άνθρωποι που ζούμε μέσα στα πανεπιστήμια δεν ζούμε τέτοια πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνωστοπούλου. Και εγώ. Είστε καλά.